Να πούμε ότι για τον Ζίγκερ Νάγκελ είχαμε αντιληφθεί όλοι από την αρχή ότι το είχε πάρει απόφαση να μην ουσιαστικά παίξει τον Ολυμπιακό. Είχε, φαίνεται, στραβώσει από την αρχή το πράγμα. Πέρυσι ο Ολυμπιακός τον έδιωξε στους 3 μήνες, τον έδωσε δανεικό. Αλλά νομίζω ότι είναι και όλα πάνω απ' όλα το ότι ο Ζίγκερ Νάγκελ είναι ένας παίχτης που έχει συνηθίσει να είναι πρωταγωνιστής, έτσι του αρέσει, όπου παίζει δηλαδή να παίζει, να είναι βασικός. Έβλεπε ότι τον Ολυμπιακό δεν είχε τη σιγουριά ότι θα ήταν έτσι σημαντικός παίχτης και προτίμησε να πάει πάλι σε ένα προπονητή, όπως πέρυσι ο ίδιος είναι, πέρυσι στην Σταντάλ Λέγης, φέτος στην Κλαμπ Μπριζ, που θα τον θεωρεί πραγματικά έτσι βασικό και θα στηρίζεται πολύ πάνω του κλπ. Ήταν αδιάφορο στην προετοιμασία, οπότε από το πρώτο κιόλας φιλικό, ένα φιλικό έπαιξε, μισή ώρα τον είχε βάλει ο Μαρτίνεθ στο πρώτο φιλικό και από αυτά τα ούτε μισή ώρα, 25 λεπτά, είχαμε καταλάβει, είχε βγάλει ένα διάφορο πρόσωπο και έκτοτε δεν τον ξαναέβαλε. Ναι. Ο Μαρτίνεθ έτσι είναι, βλέπει πράγματα και σου λέει αν δεν θέλεις να παίξεις τον Ολυμπιακό, οκ. Okay, μην παίξεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι και το προφίλ τέτοιο του Ζίγκερ Νάγκελ. Δεν είναι ούτε εξτρέμ, το στυλ του εξτρέμ που θέλει ο Μαρτίνεθ. Ενώ για τη θέση του νούμερο 10 έχει το Φορτούνι, τον οποίο εμπιστεύεται πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Περιμένουμε την επιβεβαίωση της πληροφορίας από τα δύο μέρη, τους Βέλγους και τους Ερυθρόλευκους. Για την μεταγραφή του στην Κλαμπ Μπριζ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει να δει τι θα κάνει με τις δικές του μεταγραφές επίσης. Φτιάχνει για ένα center for. Προτείνονται πολλοί παίχτες στον Γκορδόν και γενικά στο κλαμπ. Μεταξύ άλλων έχει προταθεί, πρέπει να πω, και ο Νέλσον Ολιβέιρα, ο Πορτογάλος 32χρονος center for που ήταν 2 χρόνια στην ΑΕΚ, 2 στον ΠΑΟ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ανταποκριθεί σε αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι ψάχνει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν δεν βρεις και αυτό που θέλεις. Ποτέ στο ποδόσφαιρο μίλες, ποτέ. Αλλά δεν νομίζω, να το πούμε έτσι, ότι είναι η προτεραιότητά του, αν μη τι άλλο. Η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις και έχει την Τετάρτη ένα φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης και κλεισμένο το Θυρών, Τετάρτη το βραδάκι. Για να δει ο προπονητής περισσότερο τον Φρέιρε, το κέντρο της άμυνας, και τον Μαντί Καμαρά να του δώσει περισσότερο χρόνο, και τον Χουάνκ επίσης. Και γενικά να κάνει ένα ακόμα τεστ, το τελευταίο πριν το μάτς με την ΚΕΚ ή την Σερβέτ, μια εβδομάδα αργότερα. Ερώτηση, Κώστα. Για τον Κένεντι περιμένουμε σήμερα την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων για να και την υπογραφή του, ναι, και να ανακοινωθεί αν προλάβει ο Ολυμπιακός να τον ανακοινώσει σήμερα. Ναι. Για πες. Καρβάλιο, Μαντί Καμαρά, Αγκυπού Καμαρά, σε πρώτη φάση βλέπεις να κερδίζουν πόντους. Ο Καρβάλιο φαίνεται πιο ξεκάθαρα από τους υπόλοιπους, χωρίς αμφιβολία. Όχι, για τον Αγκυπού δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Ωραία. Για τον Αγκυπού δεν μπορώ να πω κάτι. Ο Καρβάλιο σίγουρα έχει κερδίσει πόντους και έδωσε την παραμονή του στο ρόστερ. Ο Μαντί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθότι δείχνει μια διάθεση να παίξει. Από την άλλη, έχει πει και ότι θέλει να κάνει μεταγραφή. Υπάρχουν προτάσεις. Ή θα πουληθεί με τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ή νομίζω ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχει άλλη, πώς το λένε, εξήγηση. Άλλος, για το κέντρο της άμυνας τώρα, εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, βλέπεις πέρα από τον Αργεντινό, που πιθανότατα θα είναι βασικός, ποιος μπορεί να είναι ο παρτενέρ του? Δηλαδή θα έλεγες Ντόι, θα έλεγες Ρέτσο? Ο Ρέτσος αυτή τη στιγμή ή ο Ντόι. Περισσότερο το Ρέτσο θα βλέπα, δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Θα κερδίσει ο Ρέτσος. Στα περισσότερα φιλικά πάει καλά. Βέβαια δείχνει και κάποιες αδυναμίες που έχει σε θέματα κυρίως αποφάσεων που παίρνει. Κάποια άσκοπα φάουλ, ειδικά προς το τέλος των παιχνιδιών που χάνει, φαίνεται να χάνει λίγο οι στροφές του πέφτουν. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή κανονικά από αυτά που βλέπουμε κανένας δεν είναι για βασικό στόπερ σε έναν κανονικό Ολυμπιακό. Αλλά
Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια καλή παρουσία ο Πέτσος και ο Ντόι δεν έχει πάει επίσης άσχημα, αλλά αν θέλουμε να είμαστε απαιτητικοί θα λέγαμε ότι Ολυμπιακός, και ξέρω από αυτό που λέμε εμείς, ο προπονητής έχει ζητήσει κι άλλο στόπερ, οπότε δεν είναι, έχει ζητήσει κι άλλο στόπερ, έχει ζητήσει κι ένα δεξιοπόδαρο στόπερ. Μακάρι από εκεί και πέρα, επειδή είναι Έλληνας ο Ρέτσος και ο Ντόι επίσης εδώ υποψήφιος για την Εθνική Ελλάδας, να ανεβάσουν την απόδοσή τους, να πάνε καλά και να μην χρειαστεί ο Ολυμπιακός να παίρνει άλλους ξένους παίκτες. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από το από την εικόνα τους. Με Ρέαψου που βλέπεις να καταλήγει το πράγμα, Κώστα? Με Ρέαψου κάποια στιγμή υπάρχει το θέμα με την Σπαρτάκ Μόσχα, στην οποία έχει καταγγείλει ο Ολυμπιακός στη FIFA για παράνομη προσέγγιση του Ρέαμτσουκ. Η Σπαρτάκ φαίνεται να επιμένει πάρα πολύ για τον Ρέαμτσουκ. Ο Ολυμπιακός αρνείται να συζητήσει. Ωστόσο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν η Σπαρτάκ ανεβάζει συνέχεια την προσφορά του, την έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ένα συμπόνους δηλαδή, ένα... Είναι πολλά τα λεφτά, δεν ξέρω πια τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, πάντως αν επιμείνει έτσι η Σπαρτάκ, εγώ θα έβλεπα στο τέλος της ημέρας να πηγαίνει στη Σπαρτάκ, αλλά είναι μια εκτίμηση προσωπική, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να θέλει να το τραβήξει το σκηνή κι άλλο. Ωραία. Και δεν ξέρω και η Σπαρτάκ αν συνεχίσει να επιμένει και να ανεβάει συνέχεια το ποσό μεταγραφής. Ο Κέννεντι θα αποκτηθεί δανεικός χωρίς οψιόν ή με οψιόν? Και δεύτερον, αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον τον αμυντικό χάφτη της Ουρακάν, τον Σαντιάγκο Χεζέ? Υπάρχει πληροφορία από την Αργεντινή ότι είναι, πώς το λένε, έχει προκαλέσει, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Πολύ καλός παίχτης, αλλά πάρα πολύ ακριβώς, να το πούμε. Γι' αυτό και δεν τον έχει αγοράσει καμιά ομάδα ακόμα. Για τον Κέννεντι, από την Ισπανία μόνο βγαίνουν πληροφορίες. Αρχικά είχε βγει πληροφορία ότι είναι, υπάρχει οψιόν αγοράς. Τώρα βγαίνει μια πληροφορία ότι δεν έχει οψιόν αγοράς. Θα περιμένουμε να το διευκρινίσουμε και θα πούμε. Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Σωτήρη.